Η είδηση λοιπόν έρχεται και για την πόλη της Καβάλας μετά και τα αλλεπάλληλα δυστυχήματα και τροχαία με τους παράτυπους μετανάστες. Όπως ανακοινώνει και ο Υπουργός από την πόλη της Καβάλας, πρόκειται να γίνει άμεσα η πρόσληψη 100 συνοριοφυλάκων για την περιοχή μας. Από εκεί και πέρα, το αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να ανακοινωθούν και επίσημες αρμοδιότητες αλλά και πώς πρόκειται να αξιοποιηθούν συνολικότερα από την αστυνομική διεύθυνση. Σήμερα εδώ στην Καβάλα, σε μια σύντομη επίσκεψη, όπως έκανα και στους υπόλοιπους νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με στόχο να θωρακίσουμε την περιοχή από τη λαθρομετανάστευση, από την εγκληματικότητα και να καταστήσουμε με τις δράσεις μας και τις ενέργειές μας την περιοχή ασφαλή. Προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή αποτελεί ο μηδενισμός των ροών. Ήδη στον Εύρο έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη επιχειρησιακή προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα έργο το οποίο έχει σαν στόχο να θωρακίσει ηλεκτρονικά τα σύνορά μας. Είναι το έργο ηλεκτρονικής επιτήρησης των σύνορων μας με ραντάρ, κάμερες και όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε να υπάρχει πολύ καθαρή εικόνα πάνω στα σύνορα. Έχουμε προσλάβει 400 συνοριοφύλακες στον Εύρο, οι οποίοι σε λίγες μέρες αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά την εκπαίδευσή τους. Κατασκευάζουμε το φράχτη στον Εύρο, ένα έργο μοναδικό, το οποίο θα θωρακίσει περαιτέρω τη χώρα μας. Και θέλω να σας ανακοινώσω λοιπόν σήμερα ότι θα προσλάβουμε 100 συνοριοφύλακες τους επόμενους μήνες στην Καβάλα, οι οποίοι θα έχουν έδρα στην Καβάλα και θα ξεκινήσει η προσπάθεια ούτως ώστε να μην περνάει κανείς λαθροδιακινητής κουβαλώντας δυστυχισμένους ανθρώπους προς το εσωτερικό της χώρας. Ταυτόχρονα, πριν από λίγες μέρες, τοποθετήθηκαν αρκετοί αστυνομικοί με μεταθέσεις από διάφορα σημεία της χώρας στην Καβάλα, όπως επίσης έχουν αποσπαστεί πριν από λίγες μέρες και ήδη εργάζονται με πολύ σπουδαία αποτελέσματα 30 συνοριοφύλακες από άλλες περιοχές. Αυτή τη στιγμή το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Καβάλας έχει πολύ προσωπικό, είναι πολύ αποτελεσματικό και διαβεβαιώνω τους πολίτες της Καβάλας ότι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς, γιατί οι δράσεις μας σκοπεύουν σε αυτό. Πρωτίστως και των συνδικαλιστών και της Πρωτοβάθμιας Ένωσης των Συνοριακών Φυλάκων Καβάλας, αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, είναι αυτές οι περιοχές, όπως η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας, θα πρέπει να ενισχυθούν επιτέλους με νέο προσωπικό νέων συνοριακών φυλάκων, οι οποίες προσλήψεις οι τελευταίες ήταν από το 2001. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που ζητήσαμε εμείς και σήμερα, αλλά και τις προηγούμενες μέρες από την πολιτική μας ηγεσία, είναι η ενίσχυση αυτών των υπηρεσιών, η ενίσχυση λοιπόν του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας με νέο προσωπικό και νέους συνοριακούς φύλακες, προκειμένου να εδραιώσουμε το αίσθημα ασφαλείας πρωτίστως για την περιοχή, αλλά και δευτερευόντως όμως να κοπεί οποιαδήποτε μεταναστευτική ροή εισέρχεται είτε από τον Εύρο είτε από άλλη περιοχή και περνάει από την αρμοδιότητα, την εδαφική της αστυνομικής διεύθυνσης της Καβάλας. Αυτό ζητήσαμε από τον Υπουργό, αυτό ζητήσαμε και από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο κύριος Υπουργός, 100 προσλήψεις συνοριακών στην Καβάλα που θα δουλεύουν και θα επιχειρούν στην πόλη της Καβάλας, είναι μέσα στα πλαίσια των όπως γνωρίζετε, πολλών προσλήψεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα και πιστεύουμε, γιατί ήταν και πάγιο αίτημά μας εδώ και πολλά χρόνια, γιατί οι τελευταίες προσλήψεις των συνοριακών ήταν το 2002 πανελληνίως. Στην Καβάλα, ας πούμε, ήταν το 2000 η μία σειρά που μπήκε συνοριακών φυλάκων και σίγουρα χρειαζόμαστε και κάποια ενίσχυση. Το προσωπικό, όσο περνάει ο καιρός, είναι ήδη 20-25 χρόνια στους δρόμους και ενίσχυση εκτός από το προσωπικό φυσικά και από υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι άνθρωποι, λίγο να μας κατατοπίσετε. Πώς θα δουλέψουν? Θα είναι στην Εγνατία, θα είναι σε διάφορα σημεία, πού θα είναι? Κοιτάξτε, από ό,τι είπε και ο Υπουργός, στο Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης θα ανήκουν. Τώρα το πώς θα δουλεύουν, πώς θα επιχειρούν, αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Mm-hmm. Ο εκάστοτε διευθυντής, ο εκάστοτε επιθεωρητής θα γνωρίζει και θα τους βάλει στα πόστα τους και στις υπηρεσίες τους.